Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ξυπνήσατε. Και εγώ ξύπνησα πριν πάρα πολλές ώρες. Και τώρα παίρνω τον Μπάμπη. Είμαστε με τον Καρατζά. Γεια σου, Άλεξ. Hello. Γεια σου, Μπάμπη. Τι θέλεις? Ο Μπάμπης, παιδιά, δουλεύει σήμερα στο Choice, στο μαγαζί μας. Και θα μας φέρει καφέ. Μπάμπη, είσαι σε κάμερα, σε ακούνε οι εκατομμύρια φαν σου. Με ακούνε. Ναι. Πάρα πολύ με ακούνε. Σε ακούνε και οι φαν, αγόρια και τα κορίτσια. Ωραία, εντάξει. Γεια σου, φανάτικε, τι κάνετε? Είστε καλά? Μπάμπη. Έλα. Φέρε καφέδες με τον Καρατζά είμαστε. Και άντε έλα 5 λεπτά να φανείς και στην κάμερα. Εντάξει, τι καφέ δεν θέλει? Φρέντο εσπρέσο διπλό γλυκό με δύο μαύρη ζάχαρη. Εσύ? Φρέντο εσπρέσο σκέτο. Φρέντο εσπρέσο σκέτο. Βάλε βρε λίγο ζάχαρη στη ζωή σου, με παραθεμάζεις σκέτο. Καλά σου λέει ρε μαλάκα, σε χαμέ ρε τύπε. Ποτέ. Βάλε λίγη ζάχαρη. Παίρνω πάστα. Τίποτα ρε, δεν είναι. Μπάμπη έλα, βάραθυρο τηλέφωνα πάνω. Βάρα τηλέφωνα πάνω, φυλάκια. Εντάξει. Μπάμπη, άκουσε με όσο πιο γρήγορα γίνεται, εντάξει? Ναι. Άιντε. Γιατί βιάζομαι, έχω λόγο, θα σου πω. Εντάξει. Άντε. 5.30 ώρα, είναι 5 παρα 10. 5.30 ώρα πρέπει να... Κάτσε αυτό. Όχι, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα να ακούγεται το μικρόφωνο, ε. 5.30 ώρα έχει η Αλίνα να πάει σε μνημόσυνο και πρέπει να κρατήσει, έχω τη μικρή. Και πρέπει να βγάλουμε το βίντεο, παιδιά. Και εσείς λίγο πιο βιαστικά σήμερα. Τα σχόλια λίγο πιο άνετα να είναι από κάτω. Για να προλάβω μέχρι τις 5.30. Θα τους αμπεί και μικρή. Θα τους αμχώσω, ρε. Θα τους χώσω. Παιδιά, κοιτάξτε, 5.30 ώρα πρέπει να φύγω, να ετοιμαστούμε, να χαρούμε. Τι έγινε, πώς πάει η Κυριακή σας? Ξυπνήσατε καλά? Τσισάκια αυτά όλα τα κάναμε κομπλέ. Παιδιά, σήμερα τι γίνεται? Σήμερα το vlog είναι αυτά τα vlog τα οποία θέλω. Μου αρέσουν κυρίως. Γιατί δεν έχω τον Αλέκο εδώ, κυρίως γιατί δεν έχω κάτι να σας δείξω έτσι πιο συγκεκριμένο ή να έχω άγχος ή να πρέπει να πω πράγματα. Έχω εκεί τον Άλεξ να πούμε, θα πιει το καφεδάκι του, τον έχω στα όπα όπα. Και απλά θα βγάλουμε ένα τέταρτο, 20 λεπτό, όσο βγει. Με πραγματάκια που έχω να σας πω, θα κουβεντιάσουμε και με τον Άλεξ πράγματα. Καταλαβαίνετε αυτά τα... Τεμπέλικα. Τα τεμπέλικα τα vlog της Κυριακής, τα οποία υπάρχουν απλά για να υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι και αυτά έχουν θέση σε όλο αυτό. Δεν χρειάζεται όλα να είναι παραγωγές. Δεν χρειάζεται όλα να έχουν αλέκο για ήχο και εικόνα. Μπορεί να βγουν και λίγο πιο ερασιτεχνικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον αλέκο είναι λίγο ζόρικα. Είμαστε εδώ και μισή ώρα και προσπαθούμε να κάνουμε το μικρόφωνο, αυτή τη μαλακία εδώ, να δουλέψει, να πούμε. Και εντωμεταξύ, ο τύπος τι έχει κάνει? Έχει κάνει τόσο... Κάποτε είχα θυμάσει, ρε μαλάκα, είχαμε μία καμερούλα η οποία δεν είχε ούτε μικρόφωνο πάνω ούτε τίποτα, πατούσε σε ένα ρεκ. Πρόσεξε, δεν είχες ούτε χρώματα, ούτε brightness, ούτε... LUT, ούτε σκατά, ούτε vlog να βαράει, ούτε τίποτα. Τώρα μας έχει βάλει εκεί πέρα μια κουμούτσα από το στούντιο του Μαστοράκη. Το οποίο δεν το λέω τυχαία του Μαστοράκη, παιδιά, θα σας πω. Ναι. Μέχρι τις 8.30 ώρα το πρωί έβλεπα αργά με τον Νίκο Μαστοράκη. Θα σας εξηγήσω πριν αρχίσετε να κράζετε από κάτω. Και τώρα μας έχει βάλει να πούμε κάτι εξοπλισμούς τρελούς και δεν μπορούμε να τους χειριστούμε. Διαμαρτυρόμαστε επίσημα, εμείς, οι υπάλληλοι του Αλέκου. Διαμαρτυρόμαστε επίσημα ότι χρειαζόμαστε το τεχνικό team εδώ να υπάρχει και να αναλαμβάνει αυτό τις ευθύνες του για το τεχνικό κομμάτι των Unboxholics. Δεν γίνεται, αδερφέ Αλέκο, να λείπεις εσύ Θεσσαλονίκη και εγώ να κάθομαι να ρυθμίζω μια ώρα το... Και μας έκανε και ένα σβουριτό, ναι, το σβουριχτό αυτό μικρόφωνο. Ένα σβουριχτό βουητό. Αυτό. Και κάναμε μισή ώρα να ανακαλύψουμε. Τέλος πάντων, χθες το βράδυ, παιδιά, έβαλα να δω. Μετά, σε κάποια φάση, μπαλάκα, πώς έγινε αυτό. Μπαίνω στο YouTube να ανεβάσω το χθεσινοβραδινό, προχθεσινοβραδινό για εσάς, live stream, το οποίο, by the way, μου άρεσε πάρα πολύ, κύριε, να κάνεις να το δεις. Το παιχνιδάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω δει τις 2 ώρες από τις 3. Α, ναι, δεν έχεις δει την καλύτερη ώρα. Οι 2 ώρες είναι πολύ αργές, είναι λίγο low, έτσι, όσον αφορά το δρόμο και αυτά που γίνονται, αν και έχει ωραία σκηνικά. Η τελευταία ώρα τα σπάει.
Μου άρεσε γενικά, θα το προλάβω. Δεν νομίζω ότι είναι το τέλειο παιχνίδι για stream. Καταλαβες, δηλαδή δεν έχει σούπερ ενθουσιασμό και το κοινό να βλέπει, αλλά όσοι έμειναν μέχρι το τέλος, το κατευχαριστήθηκαν και το γράφανε κιόλας. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία με το παιχνιδάκι και το ευχαριστήθηκα που το τελείωσα. Τι έλεγα, ναι, μετά το live stream βάζω το βίντεο να ανεβαίνει στο YouTube και κάθομαι, μαλακίζομαι στα recommended του YouTube. Πώς μου πέταξε, πώς έτυχε τώρα, έφτασε μπροστά μου Dark Side of YouTube στις 5 η ώρα να δω ένα βίντεο του Νίκο Μαστοράκη. Φίλε, εξήγησε όμως ποιος είναι αυτός, γιατί το 95 πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν. Λοιπόν, ο Μαστοράκης, εγώ τον θυμάμαι παιδιά όταν τις έκανε αυτές τις εκπομπές live. Τις έβλεπα αυτές τις εκπομπές. Αυτές είναι. Ο Μαστοράκης ουσιαστικά μετά το Φρέντι Γερμανό έφερε στην ιδιωτική τηλεόραση αυτά τα late night show. Δηλαδή βραδινές εκπομπές οι οποίες έχουν καλεσμένους celebrities και συζητάνε και κάνουν συνεντεύξεις. Ο Μαστοράκης ήταν πρωτομάστορα σε αυτό. Και είναι πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας ο τύπος. Είναι πανέξυπνος. Είναι ευφυής πολύ, αλλά είναι στραβό κεφάλι. Πολύ στραβό κεφάλι. Έχω την εντύπωση ότι 9 στους 10 Έλληνες δεν τον χωνεύουν. Παρ' όλα αυτά, είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Είχε και τρελά κοντέ με Beatles, με John Lennon αργότερα και τέτοια πράγματα. Και έκατσα και είδα εκπομπές του, Άλεξ. Και εδώ έρχομαι για να σας πω αυτό που ήθελα να σας πω για τον Νίκο Μαστοράκη. Και έβλεπα όλους να περνούν από την κάμερα όλους τους celebrities που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Κωστόπουλος, Καρβέλα, Σάκης Ρουβάς, Ηλίας Ψινάκης, όλους. Celebrities που τότε ήταν celebrities. Και τότε που ήταν οι celebrities. Λοιπόν, παιδιά, παλιό ορθόδοξο Πασόκ. Μαλάκα, μύριζε στην ατμόσφαιρα, μύριζε fake, ψεύτικο, ψευδαίσθηση, αλλά μύριζε χρήμα, μύριζε, ξέρεις, ξαναλέω, ψευδαίσθηση. Αλλά μύριζε ρε παιδί, μου είχαν μια άλλη άνεση. Όλοι ήταν σε φάση, ναι, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το project. Και τώρα οι μισοί τους κυνηγάνε γιατί έχουν φαλιρείς και τέτοια. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εμένα να βλέπω έτσι μετά από τόσα χρόνια πώς άλλαξαν τα πράγματα. Όχι μόνο στους ίδιους, αλλά και σε όλοι, και στην ελληνική τηλεόραση, και που πλέον δεν υπάρχει και δεν βλέπει κανείς, και στο κομμάτι των celebrities και φυσικά στην Ελλάδα γενικότερα, πολιτικά και τέτοια. Πώς έχει γίνει μέσα σε 20 χρόνια, γιατί τόσο έχουν περάσει, 20 χρόνια, από το 95-97, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι πραγματικά απίστευτο και είναι ίσως η μοναδική χώρα τότε που βρισκόταν υπό ανάπτυξη, που τώρα να είναι σε πολύ πολύ μεγάλη κατηφόρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας υπενθυμίζω, γιατί περισσότεροι αυτά τα διαβάζετε και τέτοια κάθε μέρα και τις Κυριακές θέλετε λίγο να χαλαρώνετε. Τι θες να κουβεντιάσουμε, κύριε, πες μου, εγώ θα σου κουβεντιάσω. Θες να ανοίξω τον υπολογιστή μου, να ανοίξω τον Chrome, τι θέλεις, πες μου, να μπω στο site, να διαβάσω καμιά είδηση. Α, να πω ότι σήμερα είναι Πρωταπριλιά. Πες μου ρε φίλε, υπάρχει πιο ηλίθια μέρα από την Πρωταπριλιά? Για μένα οι απόκριες, αλλά το βάζω στο ίδιο. Κοίταξε, στις απόκριες δεν ενοχλείσαι άμα δεν θέλεις να βγεις. Σωστό. Πρωταπριλιά δεν είναι σπάσιμο. Στην Πρωταπριλιά σπάνε μπάλες. Κανονικά. Δηλαδή, αχ, δεν βαριούνται μερικοί κάθε χρόνο. Έλα. Αυτό και αυτό, λύθηκαν τα κορδόνια σου, με πήραν τηλέφωνο, ξέχασες το αμάξι σου τα αλάρμ. Θυμάστε τη χειρότερη που σου έχουν κάνει? Φάρσα. Σε Πρωταπριλιά. Ναι. Όχι ρε φίλε. Χαζομαρίτσες θυμάμαι, δηλαδή. Θυμάμαι επικές φάρσες που έχουν γίνει και έχω πέσει ως unboxholics στην παγίδα τους. Είναι από εταιρείες με προϊόντα και τέτοια που ανακοινώνουν τέτοιες μέρες που λες τα πιστεύω, δεν τα πιστεύω. Σήμερα ας πούμε εσύ πρέπει να βασανίστηκες το πρωί όταν διάβαζες για το τι θα γράψεις στο site. Είχε πάρα πολλά. Από Google, από οτιδήποτε. Είναι άλλα οφθαλμοφανές, αλλά άλλα
λες τώρα αυτό ισχύει, δεν ισχύει, ναι. Το διπλοζεκάρεις. Χαζομαρίτσες ρε, χαζομάρες ρε, δεν έχει κόσμος. Και άντε πες, εντάξει το κάνεις. Είναι μερικοί που μπαίνουν σε mode όλη την ημέρα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή μπαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε φάση, α, τώρα θα κοροϊδέψω έτσι, κοροϊδέψα και τη μαμά μου, κοροϊδέψα και τον μπαμπά μου, κοροϊδέψα και τον φίλο μου, κοροϊδέψα και... Άτα βρε, αστεία τώρα, άτε βρε, καθίστε, καθίστε κάτω βρε τρολάκια. Τι άλλο θες να κουβεντιάσουμε φίλε, εδώ είμαστε. Θες να σου πω για τα... Θέλω να μου πεις που βρισκόμαστε με την ταινία. Με την ταινία βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε μία εβδομάδα, πρωταπριλιά σήμερα, 7 παίζει ταινία. Ναι, πρωταπριλιά για εμάς, ναι, για τα παιδιά είναι 2 Απριλίου. Έχει γενέθλια ο μπαμπάς μου. Κυριακή, σήμερα Κυριακή. Την Κυριακή που ανεβαίνει, αύριο δηλαδή για εμένα. Έχει γενέθλια ο μπαμπάς μου. Χρόνια πολλά άνθρωπος, κουράγιο να έχει και μπράβο το που κατάφερε να αντέξει μεσά στους δύο. Γαμώ το σπίτι σου. ο οποίος πόσο γίνεται ρε, το 61 γεννηθείς. Δεν θέλει πολύ κόπο από χωρίς μου, είναι 56. Okay. 56, ναι. Νεούλης είναι, αλλά και αν το δεις είναι μια φράπα. Έχει κάτι μάγουλ έτσι, μια φράπα έτσι. Νέος είναι όντως. Τι έλεγα, κάτι είπες. Για την ταινία, ναι. Μια Απριλίου για εμάς. Το, σήμερα σε 7 μέρες όντως είναι η ταινία, το Larking Near, η οποία τα έχουμε πει παιδιά πολλές φορές, έχετε δει και τρέιλεράκι, λογικά θα δείτε και κάτι ακόμα λίγο πριν την πρεμιέρα, μου αρέσει έτσι να το λέω, αφήστε μου να το λέω έτσι. Να πω ότι επειδή πάρα πολλοί, τα είπα και χθες στο live stream, πάρα πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι η ταινία μικρού μήκους είναι ταινία μεγάλη δηλαδή. Οι ταινίες μικρού μήκους παιδιά δεν διαρκούν πάνω από 20-25 λεπτά, έτσι. Έχει και λίγο μεγαλύτερες, αλλά έχει και πολύ μικρότερες. Εμάς είναι κοντά στο 20 λεπτό η ταινία. Τώρα, συμπλήν θα δούμε ανάλογα με το τελικό edit. Ο Αλέκος, είδατε, χθες ανέβασε και μια φωτογραφία στο Facebook του που το είδες. Τι τέρας ήταν αυτό. Παιδιά, τι έχει κάνει εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, το είπα και χθες πάλι, το ξαναλέω γιατί εντάξει, άλλοι βλέπουν τα streams. Πολλοί περισσότεροι βλέπουν τα vlogs τις Κυριακές. Το PC του έχει αποδεσμευτεί από όλα τα υπόλοιπα και είναι αφοσιωμένο μόνο στο project αυτό, στην ταινία. Δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Όλα τα βίντεο εδώ και 10 μέρες φτιάχνονται σε μένα. Τι εννοείς? Θες να πεις κάτι? Το καταλάβαμε, Σάκη. Το είδα, ρε μαλάκα, το σκέφτηκες. Τι εννοείς, ρε φίλε, γιατί τι έχει δηλαδή το δικό μου το PC και τα δικά μου τα edits? Α! Και λοιπόν όλα τα βίντεο γίνονται σε μένα και αυτό που βλέπετε γίνεται από εμάς. Δεν ξέρω. Τι είχε την προηγούμενη Κυριακή, ρε? Καλό βγήκε. Ήταν εδώ και ο Θέμης, έκανε και το edit του, όμορφα και ωραία, βγήκε ωραίο. Γιατί, μια χαρά. Αλέκο, δεν σε χρειαζόμαστε. We don't need you. Μην τον ευρεάζει γιατί τον πήραμε τηλέφωνο πάλι για τον ήχο. Μια φορά λέει ρε μαλάκες, να σας πω κάτι και να το κάνετε σωστά. Να σου εδώ. Είναι η πιο καλή απάντηση που μπορώ να σου δώσω. Οπότε η ταινία 7 Απριλίου, την επόμενη εβδομάδα δεν έχει live stream, την Παρασκευή, γιατί θα είναι η πρεμιέρα της ταινίας. Τώρα θα δούμε, βράδυ σίγουρα θα δοθεί στη δημοσιότητα, 10, 11, κάπου εκεί, να περιμένετε να τη δείτε. Το μοναδικό που θέλουμε εμείς από εσάς, στο κανάλι των Unboxholics, ναι. Δεν την αγοράζετε, δεν την νοικιάζετε, δεν τίποτα, απλά είναι σαν ένα βίντεο θα τη δείτε, όπως βλέπετε αυτό. Αυτό που θέλουμε πρώτον είναι να τη δείτε και δεύτερον είναι να βοηθήσετε να τη δουν κι άλλοι. Γιατί για εμάς είναι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Οπότε αυτοί που παρακολουθούν και στηρίζουν Unboxholics και ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για εμάς, ξέρετε πολύ καλά τι θέλουμε, ρε παιδί μου. Θέλουμε μόνο να τη δείτε και να τη δουν και οι άλλοι, να πείσετε κι άλλους να τη δουν. Αυτό. Πώς πείθεις τους άλλους? Κάνοντας τη share, ξέρω εγώ, στα social media ή ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στην τελική, έλα φίλε, κυκλοφόρησε την Αντώνα Μπουξόλη και κάτσε να τη δεις. Δεν θα τη δεις, θα σε... Όχι, εντάξει. Όχι τόσο, μην πάμε σε τέτοια βία πράγματα. Ένα share στο Facebook. Τι άλλο θέλω να σας πω για τα νέα μας. Ναι. Ετοιμάζουμε, το έχω πει και αυτό πολλές φορές, ετοιμάζουμε καινούριο στούντιο, το οποίο βρίσκεται εδώ πίσω, από αυτήν την πλευρά. Το στούντιο αυτό ακόμα είναι σε πολύ έτσι πρώιμα στάδια, γιατί ετοιμάζονται άλλα πράγματα, ράφια και τέτοια πράγματα. Το στούντιο αυτό θα αφορά τις παρουσιάσεις στους Unboxholics και στο Inferno Braveheart κανάλι,
Όποιοι δεν ξέρουν ποιο είναι το Inferno Braveheart κανάλι, είναι το κανάλι που όταν υπήρχε οι Unboxholics δεν υπήρχαν ούτε στα αρχίδια του μπαμπά τους. Το καλύτερο κανάλι στον κόσμο. Είναι το καλύτερο κανάλι στον πλανήτη. Ε, τι. Εννοείται. Δεν είναι. Μαλάκα. Το Inferno Braveheart υπάρχει από το 2006. Το πρώτο βίντεο ανέβηκε. Από τότε που υπάρχει το YouTube. Από τότε που υπάρχει το YouTube. Ναι. Το πρώτο βίντεο στο κανάλι μου ανέβηκε το 2006. Οπότε θα σέβεστε. Και εσείς και όλοι οι Unboxholics. Γατάκια. Όταν υπήρχαμε εμείς, οι Inferno Bravehearts, οι Unboxholics δεν ξέρατε πού πάνε τα τέσσερα. Γάτες. By the way, θα το έχω το link στην περιγραφή να κάνετε ένα subscribe. Όχι, ρε Γάζε, δεν θα διαφημίσω το κανάλι μου. Στο κανάλι μου. Τι γίνεται, Channelception υπάρχει μέσα σε αυτό το βίντεο. Αυτό το στούντιο. Παιδιά, ο Μπάμπης άργησε. Αυτό το στούντιο θα. Ναι, γιατί και η Ερυθρέα είναι πάρα πολύ όμορφη τελευταία από τις λακκούβες. Θα πω λίγο δύο λόγια. Θα σου πω. Το στούντιο αυτό λοιπόν θα φιλοξενεί βίντεο παρουσιάσεις των Unboxholics και του Inferno Braveheart. Είναι πολύ ανανεωμένο από αυτό που έχετε συνηθίσει. Πιστεύουμε θα σας αρέσει. Έχουμε κάτι άλλο να κουβεντιάσουμε, κύριε? Πες μου, εγώ θα σας τα λύσω όλα όπως ξέρω να μην κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Θες κάτι άλλο, θες να το κλείσω? Κάτσε, πού είναι ο Μπάμπης, ρε! Τι να κλείσουμε, χωρίς καφέ. Θα δούμε τον Μπάμπη, θέλουμε. Να σας πω που είμαι στο Zelda. Ότι παίζω Zelda. Κοντεύεις να τερματίσεις. Τελειώνει το Zelda. Είμαι στο τέλος, έχω παίξει κοντά σε 75 ώρες. Και περιμένω να τελειώσει. Με λύπη μου θα το τελειώσω, δεν θέλω να τελειώσει, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το τελειώσω. Και να πάμε στο Mass Effect Andromeda. Και αφού πρώτα παίξω αυτό εδώ που έχουμε και πίσω στο background. Το έχεις πάει αργά πάντως, ε. Ναι, δεν, φίλε, θέλω να το ευχαριστηθώ να το απολαύσω σε βαθμό εμετικό. Πολύ εμετικό. Αυτό θέλω στο καινούριο μου το ζελντάκι μου. Και μετά, πριν πιάσω το Andromeda, θα πιάσω το τελευταίο DLC του Dark Souls 3. Για... Εσύ δεν μπορείς να το πιάσεις. Δεν γίνεται, όχι, όχι. Έχω παίξει και το πρώτο, το DLC. Ο Αλέκος δεν είχε παίξει το πρώτο, έχει ένα διπλό DLC να παίξει. Φανταστείτε τώρα τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, ναι. Τελειώσω. Εγώ περιμένω τα δρομέτα πώς και πώς. Δεν είναι καλό. Διάβασα το review. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που... για το οποίο είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες. Καλό ξεκαλό δεν μπορεί να μην το παίξει όμως όποιος έχει παίξει. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Και σίγουρα σε πολύ κόσμο θα αρέσει, ρε παιδί μου. Απλά αρκετό κόσμο θα τον απογοητεύσει από λίγο έως πολύ. Αυτό θεωρώ εγώ. Τουλάχιστον αυτό μας λέει ο Λεωνίδας. Από τα καλύτερα που έχω παίξει. Ένα παιχνιδάκι που θέλω να κάνω αναφορά είναι το Thimbleweed Park, το οποίο είναι παιχνίδι από τον Ron Gilbert. Το παρουσίασε ο Μπάμπης ο Ματσαμάκης. Του βάλε 10 στο κεφάλι, εδώ. Δεκαράκι δυνατό! Είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, παιδιά. Όσοι παίζατε point and click adventures από παλιά, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Είναι διαμαντάκι, εγώ το αγόρασα και ας μην έχω σκοπό να το παίξω τώρα, απλά και μόνο για να στηρίξω τον Gilbert, γιατί τον λατρεύω τον Gilbert, και αυτόν και τον Schafer τους λατρεύω, ή Tim Schafer όπως θέλετε πείτε τον, τους λατρεύω σε βαθμό που δεν μπορώ να το περιγράψω εύκολα μπροστά στην κάμερα. Αυτά που μου έχουν χαρίσει αυτοί οι δύο άνθρωποι και η υπόλοιπη ομάδα της LucasArts, δεν μπορώ έτσι να τα ξεχάσω, οπότε θέλω με τον οποιονδήποτε τρόπο να το στηρίξουμε. Ξέρεις τι είπε ο τύπος, για να καταλάβεις τώρα. Λέει, αγοράστε λέει το παιχνίδι μας, πείστε λέει φίλους σας να αγοράσουν το παιχνίδι μου, το παιχνίδι μας, γιατί θα αναγκαστούμε να βρούμε κανονικές δουλειές. Καταλαβαίνεις. Κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Ότι και καλά τώρα δεν κάνουν την κανονική τους δουλειά. Έτσι, κάνουν κάτι άλλο που γουστάρουν, ένα χόμπι, ένα τέτοιο. Και λέει, σας παρακαλώ, λέει, αγοράστε το για να μην αναγκαστούμε να κάνουμε κανονικές δουλειές. Λέει πολύ ωραία πράγματα γενικά, έτσι, ο Gilbert κατά καιρούς. Αυτό ρίξτε το μια ματιά. Λέγεται, ξαναλέω, Thimbleweed Park. Εντάξει, είναι σε 8-bit αισθητική, αλλά 16-bit, νομίζω θα σας αρέσει. Όσοι θέλετε έτσι αυτά τα indies, τα μικρά, με σενάριο εκπληκτικό που λέει ο Μπάμπης, πρέπει να το ρίξετε μια ματιά. Έχω κάτι άλλο να πω, ρε. Να περιμένουμε τον Μπάμπη. Περιμένουμε στο τέλος. Ναι. Περιμένουμε να το δείξουμε. Εμείς θα κλείσουμε την κάμερα, μην κουράσουμε τον κόσμο. Φαίνεται μια ώρα. Έλα λίγο να σε δουν, δεν θέλεις. Έρχεσαι, σιγά. Έλα λίγο. Κρατά την κάμερα.
Έλα λίγο, έλα λίγο. Εντρέπεται, αντρέπεται. Έλα, ένα γεια παιδί. Είμαι τροπαλιός, το ξέρεις. Ναι, γεια σας. Τι έγινε? Όλα καλά, φίλε. Ομόρφινες λίγο ή μου φαίνεται? Όχι, όχι, δεν σου. Λογικό. Δεν μπορώ παραπάνω. Τερμάτισε. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, αυτά. Θα περιμένουμε τους καφέδες, θα το γράψουμε, θα το δείτε στο τέλος του βίντεο με τον Μπάμπη. Πείτε μου τα νέα σας από κάτω. Να τους ρε. Να τους, περιμένετε. Για να πούμε τώρα. Ο Μπαμπίνιας. Δεν παίζετε, παιδιά, δεν παίζετε. Ξέρετε τι έχει ξεκινήσει τώρα, ε? Έχει ξεκινήσει την περίοδο, το hunting season. Για τον Μπάμπη είναι hunting season. Δηλαδή, χάνει κιλά, γυμνάζεται, κάνει 4-5 γυμναστήρια ταυτόχρονα. Σε ένα μήνα θα είναι κουκλί πάλι. Το χειμώνα... το χειμώνα πάλι κεφτές. Είναι εποχιακό το κομμάτι. Για κάτσε να μπορούμε. Αυτά είναι κερασμένα, Μπάμπη. Τι? Αυτά είναι κερασμένα γιατί άργησες υπερβολικά πολύ. Τα λέμε. Ρε μαλάκα, 5 παρατέταρτο σας πήρα. Πες μου τι έκανες. Θέλω να σε πω. Για φέρε μου λίγο, σε παρακαλώ, γιατί έχω σκάσει, είναι 5,5 ώρα και είναι η ώρα μου να πιω δικό καφέ. Σου, αυτός ο ID είναι δικό σου. Μην μπαίνεις όμως με τα παπούτσια, ρε μαλάκα. Εντάξει, μέχρι εδώ μπορεί να μπει. Πες μας λίγο τα νέα σου, Μπάμπη, που θέλουν τα παιδιά να μάθουνε. Τα νέα μου. Ναι. Τους είπα ότι κάνεις 5-6 γυμναστήρια ταυτόχρονα. Χάνεις 3-3 τα κιλά κάθε μέρα. Δεν τα βλέπω. Ναι. Και άλλα νέα σου, τον Τρούλη. Άλλα νέα, ζεσταίνει. Τι ώρα τελειώνεις? Κυκλοφορούν οι αρχινάνε τα σορτσάκια. Αρχίζει να ανεβαίνει η λίμπιντο. Ποια? Η λίμπιντο. Η λίμπιντο είναι το σεξουαλικό που εκρίνει ο οργανισμός. Ναι, εμένα μόνιμα είναι. Καλά μπάμε, αγόρι μου, φυλάχι μου. Σε εμάς το λες αυτό. Καρτζά σου βάλε ένα πάγο γιατί έχεις το λαιμουδάκο σου, έτσι. Ευχαριστώ που με σκέφτεσαι. Βλέπεις ρε, βλέπεις πως σε λατρεύει αυτό το σύχαμα. Ο Πατσίτης είναι στο μαγαζί. Όχι. Με ψάχνει από το πρωί. Στο περίπτερο εκεί, στο θρόνο του. Με παίρνει προχθές τηλέφωνο ο Πατσίτης και μου λέει, άκου να σου πω. Όχι, μου στείλε μήνυμα στο Facebook και μου λέει, μπορώ να σε κάνω το πρωθυπουργό της χώρας. Μπορώ να κάνω το πάντα για σένα, να σε εκλέξω πρωθυπουργό, πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόεδρο της Βουλής. Τι θες να κάνω? Είμαι ο Παμπλίτο Πατσίτο Εσκουμπαρίτο Φωμαρεντίτο. Και μπορώ να κάνω τα πάντα για εσάς, you age boss. Αλλά μόνο για εσάς. Ευχαριστώ. Μην προσέχετε. Δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μπαμπή. Δεν γίνανε εκλογές ακόμα γι' αυτό, ρε. Ναι, ναι, το ξέρω, θα φτάσει η στιγμή. Τι θα έλεγα. Τίποτα, εντάξει, αυτά. Ήθελα λίγο να σε δούμε τα παιδιά στην κάμερα γιατί σε έχουν αποθυμίσει. Έχεις 3 εβδομάδες εμφανίσει ή 2. Όχι, ρε, βλάκα. Αν κάτσε, κάνω live χθες. Ναι, για vlog λέω, για vlog. Από το τη Κυριακή στο τη Βόλτα. Που πήγαμε τότε με τον Αντρίκο. Ναι. Το πέρα. Το μπαρμπίνο. Το μπαρμπίνο. Εντάξει, χοντρουλί μου, έλα να τους χαιρετήσουμε μαζί. Αγκαλίτσα. Έλα εδώ. Έλα, να δούμε. Να δούμε μια. Θες να κάτσω. Κάτσε να κρατήσω λίγο το βάρος. Κάτσε να δω ποιος με παίρνει τηλέφωνο. Ποιος μου στέλνει μήνυμα, δέστερε. Αγόρι μου λέει. Όχι, αγρίμι μου. Ο Στρατούλης μου γράφει. Αγρίμι μου. Δεν τα έχει νοιάσει αυτός γι' αυτό. Μπομπ, έλα να κλείσουμε μαζί το βίντεο το σημερινό. Το οποίο πρέπει να του δώσουμε ένα τίτλο. Οι καφέδες του Μπάμπη. Τους είπες άμα ξυπνήσαν ή όχι. Στο παρ' Α, είπα κι εγώ, εντάξει. Μπασταρδάκι. Αυτά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Σας αγαπούμε. Και σας φιλούμε. Να είστε όλες καλά και όλοι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το μου σχόλιο. Γεια σας. Γεια σας.